από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Κατερίνα Ψυχογιού. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κατάλληλο προς χρήση είναι πλέον το νερό του δικτύου της ΔΕΙΑΝ και μπορούν οι δημότες να το καταναλώνουν, δήλωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων, ο Πρόεδρος και η Διευθύντρια της ΔΕΙΑΝ. Παράλληλα, οι μελέτες του ΙΓΜΕ για τη θολότητα κατέληξαν στην πρόταση κατασκευής διελιστηρίου στις πηγές της Λέρνης, έργο που μπορούν να πραγματοποιήσουν από κοινού οι Δήμοι Ναυπλιαίων και Άργους Μυκηνών με χρηματοδότηση από το ΕΠΕΡΑ και από το ΕΣΠΑ. Αφορμή για τη σημερινή μας συνέντευξη τύπου είναι το επίσημο έγγραφο που μας ήρθε χθες από το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και ΑΕΦΟΡ Ανάπτυξης, το παλιό και γνωστό σε όλους ΙΓΜΕ, το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, και έχει να κάνει με την ενημέρωση και την απάντησή του πάνω στην ερώτηση που είχε κάνει η ΔΕΙΑΝ για το θέμα της θολότητας που τόσο μας απασχόλησε για πάνω από ένα μήνα. Στο έγγραφο αυτό του ΙΓΜΕ ουσιαστικά το ΙΓΜΕ επιβεβαιώνει την εκδοχή που εμείς υποστηρίζαμε τόσο καιρό, φυσικά σε συζητήσεις που είχαμε με αρμόδιους φορείς, και λέει ότι το θέμα της θολότητας έχει να κάνει με τους αγωγούς από όπου προέρχεται το νερό των πηγών και βρίσκεται στο οροπέδιο της Τρίπολης, και λόγω των πολλών βροχοπτώσεων δυστυχώς είχαμε το θέμα του να έρχονται οι ζήματα στις πηγές. Έτσι λοιπόν προτείνει και λέει ότι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε εμείς το φαινόμενο αυτό να το απαλείψουμε είναι το θέμα του διελιστηρίου στις πηγές. Επίσης αναφέρει, και θα σας τα πει και ο Πρόεδρος λεπτομερέστερα, ότι προληπτική λύση δεν υπάρχει για αυτή την ιστορία. Μπορεί να επαναληφθεί οποιαδήποτε στιγμή οι βροχοπτώσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές. Έτσι ερχόμαστε εμείς τώρα να ενημερώσουμε κατά πρώτον ότι το φαινόμενο είναι προς εκτόνωση και το νερό θα δοθεί, δίνεται προς κατανάλωση, και να το ξαναπούμε ότι το νερό δίνεται προς κατανάλωση, είναι πολύ χαμηλή πλέον οι δείκτες, άρα μπορούμε να το κάνουμε από τη μία, και από την άλλη η ΔΕΙΑΝ θα κάνει την πρότασή της, ο Δήμος Ναυπλίων θα κάνει την πρόταση μετά από όλη αυτή τη διαδικασία που περάσαμε όλο αυτό το διάστημα, και η πρόταση είναι από κοινού με το Δήμο Άργους Μυκηνών να προβούμε σε μία μελέτη για την προστασία των πηγών της Λέρνας. Εκεί να αναφέρω ότι το έργο το οποίο έχει προγραμματίσει και ελπίζουμε ότι θα εντάξει ο Δήμος Άργους Μυκηνών και έχει να κάνει με την αποχέτευση του Καποδιστριακού Δήμου Λέρνας, είναι πάρα πολύ σοβαρό σε ό,τι αφορά την προστασία των πηγών από όπου υδροδοτούμεθα και οι δύο Δήμοι. Και δεύτερον, να γίνει μία μελέτη έτσι ώστε να κατασκευαστεί στις πηγές διελιστήριο, το οποίο θα λύσει μόνιμα το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί η θολότητα μπορεί να επανέλθει σύμφωνα πάντα με τον έγγραφο του ΙΓΜΕ. Τελειώνοντας να πω ότι όλο αυτό το διάστημα, με το όποιο κόστος υπήρχε, που για μας δεν είναι κόστος, γιατί δεν υπάρχει κόστος το οποίο μπορεί να συγκριθεί με τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, η ΔΕΙΑΝ αντιμετώπισε πάρα πολύ υπεύθυνα την όλη κατάσταση με τη θολότητα. Με καθημερινούς ελέγχους και ενημέρωση. Κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο το να λες ότι αυτό που παρέχεις δεν είναι πόσιμο. Αυτό έγινε για περισσότερο από 30 ημέρες. Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, έτσι ώστε να διαφυλάξουμε την δημόσια υγεία και το νερό που είναι δημόσιο αγαθό. Οι ευθύς εξ αρχής το χειριστήκαμε με υπευθυνότητα. Πρώτο μας μέλημα ήταν η ενημέρωση, η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών. Αυτό θα συνεχίζουμε να πράττουμε, έτσι, διότι δεν μπορούμε να παίζουμε με το νερό, ούτε να κάνουμε κρίσεις, έτσι, που δεν είναι σωστές και δημιουργούν σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό. Θα συνεχίζουμε να το κάνουμε και, όπως είπε και ο Δήμαρχος, έτσι, το νερό είναι κατάλληλο. Οι τελευταίες σημερινές μετρήσεις δείχνουν ότι οι τιμές είναι πολύ κοντά στις κανονικές που υπήρχαν πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα. Όμως δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε αν θα ξαναπαρουσιαστεί. Αν παρουσιαστεί, εμείς λέμε στον κόσμο ότι καθημερινά θα γίνονται αναλύσεις και αν υπάρξει πάλι πρόβλημα θα βγούμε, όπως βγήκαμε και τις άλλες φορές, και θα πούμε να μην πίνετε το νερό. Θα σταθώ εγώ στο εξής. Πρώτον, στην μεγάλη ευαισθησία που έδειξε ο Δήμαρχος, και το λέω τώρα ενώπιον σας, υπερβολική θα έλεγα, γιατί θα έπρεπε ήδη εδώ και 20 μέρες να είχαμε δώσει το νερό σε κατανάλωση. Ήταν αποδεκτό από τους καταναλωτές. Ωστόσο, ο Δήμαρχος μας είπε ότι όχι, για την προστασία των καταναλωτών θα συνεχίσουμε να έχουμε την απαγόρευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και
Εμείς είχαμε μια ζημία στη ΔΕΙΑ, διότι ο κόσμος δεν ερχόταν αυτές τις 20 ημέρες με την ίδια ζέση που ερχόταν το προηγούμενο διάστημα να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό που θα ήθελα επίσης να τονίσω, δεν θέλω η ΔΕΙΑ να εμπλακεί σε μια κατάσχετη παροχολογία εν ώψη των εκλογών. Δηλαδή, αυτό που παίζεται τις τελευταίες μέρες στα κανάλια και στα ΜΜΕ για απότομη και μείωση της τιμής του νερού κάθε φορά που παρατηρείται θολότητα, αυτό είναι εξωπραγματικό. Καταλαβαίνετε ότι μια σοβαρή επιχείρηση που έχει ακολουθεί μια τιμολογιακή πολιτική δεν μπορεί να μειώνει τη τιμή του νερού κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα μικρό πρόβλημα. Δεν είναι ασανσέρ η τιμή του νερού. Η ΔΕΙΑ κάνει ένα τόσο μεγάλο έργο που θα πρέπει να αναφερθούμε πάλι και πάλι σε αυτό, να καταλάβετε για ποια εκατομμύρια μιλάμε που κάνουμε αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Δεν νομίζω άλλος φορέας, άλλη υπηρεσία μέσα στο Δήμο εδώ να απορροφά τέτοια κονδύλια για έργα ίδρυψης αποκέντρωσης. Είμαστε πανταχού παρόντες, επεκτείνουμε δίκτυα, κάνουμε καινούργια δίκτυα, αποχετεύσεις στον Δρέπανο, αποχετεύσεις στην Αγία Τριάδα, ίδρυψη τώρα κοιτάμε να φέρουμε στην Αγία Τριάδα, να λύσουμε χρόνια προβλήματα των πρώην Δήμων. Είναι πραγματικά ένα τιτάνιο έργο με το ελάχιστο αριθμό προσωπικού, με το προσωπικό που ήμασταν εμείς που εξυπηρετούσαμε τα 20.000, τα 12.000 υδρόμετρα ως ΔΕΙΑ Ναυπλίου, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε το ίδιο ακριβώς προσωπικό, 25.000 υδρόμετρα. Σε αυτό θέλω να σταθούν όσοι μιλάνε για ΔΕΙΑ, ότι έχει πρόβλημα ή ότι θόλος από μια φυσική αιτία το νερό που είναι πέραν των δυνατοτήτων μας, και να ακούσουμε και ένα ευχαριστώ πραγματικά. Από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Δήμος Άργους Μυκηνώνου θα είναι κλειστός για να μπορούν όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο Πανεργολικό Συλλαλητήριο των Αγροτών που θα γίνει μπροστά στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, όπου και εγώ θα συμμετέχω, δήλωσε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνώνου Δημήτρης Καμπόσος, ανταποκρινόμενος στον κάλεσμα των ομάδων παραγωγών. Την Δευτέρα το πρωί από τις 10 η ώρα μέχρι τις 12 θα είναι κλειστό το Δημαρχείο του Άργους για το κοινό. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος θέλει να εξυπηρετηθεί θα πάει πριν από τις 10 η ώρα ή θα πάει μετά τις 12. Και αυτό το λέμε γιατί στις 10.30 υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών στην παλιά νομαρχία, εκεί που είναι δηλαδή σήμερα η αντιπεριφέρεια. Σε όλο αυτό το σύστημα πιστεύω ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και να συμπαρασταθούν και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται οικονομικά στον τόπο του Άργους και όχι μόνο, διότι ο κεντρικός πυλώνας της οικονομίας του Δήμου μας είναι η αγροτική παραγωγή. Η αγροτική παραγωγή που βρίσκεται σε τέλμα. Άρα λοιπόν, εάν θέλουν οι έμποροι να έχουν κίνηση στα μαγαζιά τους, θα πρέπει να πάνε και αυτοί εκεί να συμπαραταχθούν, διότι αν σταματήσουν τα χρήματα τους αγρότες να έρχονται, αντιλαμβάνεστε ότι ο δημόσιος υπάλληλος που έχει φτάσει στο 1 τρίτο ο μισθός του δεν μπορεί να στηρίξει την οικονομία του τόπου. Συνεπώς, θα είμαστε όλοι εκεί που πρέπει να είμαστε, δίπλα στους αγρότες. Προσωπικά ο ίδιος θα είμαι εκεί στο χώρο και καλώ λοιπόν όλους τους ανθρώπους, είτε είναι επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, στην παροχή υπηρεσίας, οτιδήποτε κι αν κάνουν, σε αυτόν τον τόπο να ξέρουν ότι αν δεν υποστηρίξουν τον αγροτικό τομέα θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία του τόπου μας. Εμείς ως Δήμος, συμπαρατασσόμενοι, μιας και πιστεύουμε ότι ο αγροτικός κόσμος είναι η πλειοψηφία του τόπου μας και βεβαίως όταν έχει τα δίκαια αιτήματά του θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό του, θα είμαστε δίπλα του. Εγώ δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει πολλά περιθώρια. Εκείνα τα μηνύματα που πρέπει να πάνε, να πάνε στην Τρόικα. Γιατί η Τρόικα είναι εκείνη που κάνει τα κουμάντα σήμερα, από τη στιγμή που έχουμε μπει σε επιτήρηση ως λαός. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί, οι οποίοι δάνειζαν την Ελλάδα επί 40 χρόνια και ζητάνε σε 5 χρόνια να πάρουν τα χρήματά τους, ότι αυτό θα δημιουργήσει μια, αν θέλετε, ένα έμφραγμα στην οικονομία του τόπου μας. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν αυτοί και θα πρέπει να το καταλάβουν καλά-καλά ότι αυτός ο τόπος, έτσι, που έχει δώσει πολύ μεγάλες μάχες στο παρελθόν, κατοικείται από τα ίδια DNA, από τους ίδιους ανθρώπους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουν το μήνυμα ότι δεν μπορούν να παίζουν με την Ελλάδα στο ρυθμό που μπορεί να έχουν παίξει με άλλες χώρες. Κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει. Δεν μπορείς να πάρεις άλλα από την Ελλάδα. Έχει τελειώσει το έργο. Και αυτό κάποιος πρέπει να τους το πει. Λοιπόν, εμείς θα αρχίσουμε να το λέμε και να το φωνάζουμε και δυνατά. Και βεβαίως θέλω να δώσω κι άλλο ένα μήνυμα. Είμαι αντίθετος
και με τους πληστηριασμούς και με τις, όλες αυτές τις απρεπείς ενέργειες οι οποίες γίνονται. Και θα στείλω και ένα μήνυμα. Όταν οι τράπεζες τονωθήκανε με 30 δισεκατομμύρια για να ισοσκελίσουν τη χασούρα τους, δεν έβγαλαν από την άλλη μεριά 30 δισεκατομμύρια να ξεφορτώσουν τους καημένους, τους δανειολήπτες που τους έπαιρναν τηλέφωνο τα μεσημέρια και τους λέγανε αν θέλουν κανένα δάνειο. Και σήμερα λοιπόν τους καριδώνουν παίρνοντάς τους στο σπίτι. Λοιπόν, θα πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι σε αυτόν τον τόπο κατοικούν άνθρωποι και δεν κατοικούν περίεργα όντα που έχουν έρθει από άλλο πλανήτη. Έχουν συναισθήματα αυτοί οι άνθρωποι, έχουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν, έχουν υποχρεώσεις οι οποίες είναι ανηλυμένες από το παρελθόν και δεν μπορούν λοιπόν να τους αλλάζουν το ρου της ζωής τους μέσα σε μερικές ώρες γιατί κάποιοι παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Προσέξτε, γιατί ο κόσμος αν αγριέψει κι άλλο θα τους αρχίσει το στυλιάρι. Διαρκείς συσκέψεις πραγματοποιούν οι πρόεδροι των συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών της Αργολίδας προκειμένου να οργανώσουν το συλλαλητήριο της Δευτέρας, αφού τα αιτήματά τους, που είναι πολλά και ουσιαστικά, αφορούν τη φετινή κατάσταση προώθησης των εσπεριδοειδών αλλά και την περαιτέρω πορεία τους, αφού το νέο φορολογικό καθεστώς τους ξεκληρίζει, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν, και απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους φορείς της Αργολίδας. Για τον αγροτικό κόσμο έχει έρθει η ώρα 0. Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όλους τους αγρότες τη Δευτέρα 27 του μήνα στο Παναργολικό Συλλαλητήριο που θα γίνει στην αντιπεριφέρεια Πελοποννήσου, πρώην Ομαρχία. Καλούμε όλο τον κόσμο να κατέβει στη συγκέντρωση. Θα γίνουν 3 προσυγκεντρώσεις στο Κουτσοπόδι, στην Νύρα και στην Αγία Τριάδα, να μαζευτεί ο κόσμος και από εκεί να φύγουν κομβόι για την νομαρχία. Όπως σας είπα, έχει έρθει η ώρα 0 για τους αγρότες. Τα προϊόντα σταλίζουν στα χωράφια και σαν κατακλείδα έρχεται και το φορολογικό να σφραγίσει την παρουσία των αγροτών στο νομό. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να κατέβει και η συγκέντρωση να είναι μεγαλειώδης για να δείξουμε τη δύναμή μας. Με πανό, συνθήματα και διανομή φυλαδίων με τις 16 βασικές τους διεκδικήσεις, οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων της Αργολίδας συγκεντρώθηκαν το πρωί μπροστά στην εφορία Ναυπλίου και μάλιστα ανέβηκαν στο γραφείο του εφόρου και του απέδωσαν το ψήφισμα διαμαρτυρίας τους, όπως άλλωστε και επαναλλαδικά έκαναν οι συνάδελφοί τους στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους για το νέο φορολογικό καθεστώς που τους επιβάλλει η κυβέρνηση αλλά και τις φετινές αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και τις άλλες διεκδικήσεις τους. Είναι για το φορολογικό για τους αγρότες. Είχαμε εδώ πέρα το φορολογικό από το νομοσχέδιο. Φορολογεί τους αγρότες από 1 ευρώ. Εμείς θα σκεφτόμαστε σε αυτό. Ήρθαμε εδώ να σας δώσουμε το ψήφισμα. Να το δώσεις παραπάνω στους αρμόδιους. Και να το πάρουν πίσω. Αν δεν το πάρουν πίσω, εμείς κλιμακώνουμε τους αγώνες μας και συνεχίζουμε. Γι' αυτό να πούμε και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν πολλές ΔΟΗ, αρχίσαν κάποιες ΔΟΗ και παραδίδουν κάποια χαρτιά στους αγρότες που να δηλώνουν την άσκηση της κατοικίας τους για ελέγχους στους ΔΟΕ. Εμείς αποτούμε και από τη ΔΟΗ του Ναυπλίου τέτοιο χαρτί να μην δοθεί σε κανέναν αγρότη, αν έρθει να ανοίξει βιβλία στο δόν εξόδου. Ή στη ΣΥΦ υπεύθυνος. Μπορείτε δηλαδή να μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι και με βάση του νόμου συναξιματικό, δεν μπορούμε εμείς στην άσκηση κατοικίας μας στο ζήτημα των ελέγχων. Το δεύτερο είναι κατασχέσεις. Ήδη αρχίζουν σιγά τα κατασχέσεις σε σπίτια. Σε αγροτικά. Και όχι μόνο αγροτικά, και σε εργατικά. Εδώ, εσείς, σαν διευθυντής εδώ στην ΔΟΗ Ναυπλίου, τι θέσεις παίρνετε? Όπως οφείλει, πρέπει να εφαρμόσουμε τους νόμους. Εμείς είμαστε υπάλληλοι και πρέπει να εφαρμόσουμε τους νόμους. Είστε, εντάξει, δεν σας προσέχει πάλι, είστε και. Εργαζόμενος είμαι, αλλά και εγώ ελέγχομαι και πρέπει να εφαρμόσω τον νόμο όπως μου ορίζομαι. Συνεχίζονται κινητοποίηση με κατάληψη των εφορίων και της ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα σήμερα και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση το νομοσχέδιο δεν το παίρνει πίσω, άρα εμείς κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Η κλιμάκωση θα είναι και σε πανελλαδικό επίπεδο στην Αγρότικα, στη Θεσσαλονίκη την 1η του Φλεβάρη, αλλά και τα τρακτέρια βγαίνουν στους δρόμους. Αυτό να έχετε υπόψη σας, ότι τα τρακτέρια βγαίνουν στους δρόμους τις επόμενες μέρες. Ολιγόλεπτη παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΗ Τρίπολης πραγματοποίησαν στις 11 το πρωί αντιπροσωπεία των αγροτών της Αρκαδίας.
Η παράσταση διαμαρτυρίας έγινε στο πλαίσιο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έχουν ξεκινήσει οι αγρότες και τη φετινή χρονιά, όπως άλλωστε συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Αφορμή οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις που επιβαρύνουν τον αγροτικό κόσμο και κυρίως τη μικρή αγροτική παραγωγή. Που του οδηγεί στο βίο ξεκλείσμα, στην εξαθλίωση και στη φτώχεια. Δεν φτάνουν μόνο αυτά, δεν φτάνουν τα χαράτσια που έχουμε. Στις γύρω τρεις, στο να διάσω όλα αυτά, έρχεται και στο καινούργιο φορολογικό τέτοιο που να κρατάμε δουλειά. Μέτρο. Μέτρο, να κρατάμε δουλειά και να πληρώνουμε όρο από το πρώτο ευρώ. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι άδικο. Εμείς ζητάμε αφορολόγητο 40.000 ευρώ υπογειακό εισόδημα, όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά για κάθε λαϊκή οικογένεια και ζητάμε από εσάς να γεννώσει την κυβέρνηση που διαφωνούμε και να πάρει πίσω το νομοσχέδιο αυτό. Κοιτάξτε, εμείς θα διαβιβάσουμε στην κυβέρνηση. Έχουμε εδώ και τα αιτήματά μας. Γενικά, ό,τι αποφασίσει το Υπουργείο των Ειδήνων, εμείς θα το πράξουμε ως διοίκηση. Κακό που είναι το αντιπροσωπεία της ΠΑΣΗ που μου κατέθεσαν δύο ανακοινώσεις. Εντάξει, εγώ θα διαβάσω στο Υπουργείο ότι είμαστε εδώ, εκτελούμε τις αποφάσεις της διοίκησης, τις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων, από εκεί και πέρα να αποφασιστεί κάτι γενικότερο. Κάτι διαφορετικότερο, τέλος πάντων εμείς πάλι θα είμαστε εδώ να εκτελέσουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου. Σήμερα ήρθαμε να κάνουμε μια παράσταση, μια επιτροπή της ΠΑΣΗ για τα προβλήματα που ταλανίζουν τους αγρότες, τους μικρομεσαίους αγρότες. Φυσικά η καινούργια χρονιά ξεκίνησε με την άγρια επίθεση της πολιτικής που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια στους μικρομεσαίους αγρότες και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εμείς ζητάμε αφορολόγητο το οικογενειακό εισόδημα για τον κάθε αγρότη και για κάθε λαϊκή οικογένεια 40.000 ευρώ συν 5.000 για κάθε παιδί. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες όλη τη χώρα βρίσκονται σε κινητοποίηση. Εμείς εδώ πέρα στην Αρκαδία πραγματοποιούμε συσκέψεις και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα παραπέρα. Πρέπει να δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Με πρωτοβουλία Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ναυπλίων και όχι μόνο, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου ανοιχτή συζήτηση με θέματα κοινωνική, πολιτική προάσπιση δημόσιων χώρων και γενικότερων προβλημάτων που υπάρχουν στο Δήμο. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, το σύνθημα «Πάρε την ιδέα και έλα» και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, όπως δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ναυπλίου Γιάννης Γκιόλας και Παναγιώτης Μερμίκης, που όμως τόνισαν ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν ίδρυνε δημοτική παράταξη, δεν το απέκλεισαν όμως στο μέλλον. Εμείς είδαμε ότι ο κόσμος καθημερινά στενάζει. Έχει προβλήματα, προβλήματα μέσα στο Δήμο, με το νερό, με τα σκουπίδια, με καθημερινά προβλήματα που δεν μπορεί να τα λύσει κανένας. Επομένως ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία να ενημερώσουμε τους πολίτες, έτσι ώστε και οι πολίτες να πάρουν θέση κάνοντας μία συνέλευση, δημοτική συνέλευση με έδρα το Ναύπλιο, το Εργατικό Κέντρο, την Κυριακή στις 6 ώρα. Αυτοί που υπογράφουμε το κείμενο είναι ενεργοί πολίτες που έχουν το μεγαλύτερο ρόλο και εμείς σαν δημοτικοί σύμβουλοι, συντονιστές από όλες τις παρατάξεις σχεδόν, πλην από αυτές που έχουν τα δρόμενα του Δήμου αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να πω ότι καλό είναι να συμμετάσχουμε. Η δυναμική που πρέπει να δοθεί και να δώσουμε τα μηνύματα εκεί που πρέπει, θα πρέπει όλος ο κόσμος να είναι παρόντες και έτσι να αφήσουμε τον κόσμο από κάτω να εκφραστεί για τα προβλήματά του και να ψάξουμε να βρούμε λύσεις τέτοιες που να μπορούν να είναι βιώσιμες, γιατί όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Εδώ βλέπουμε στην πόλη μας ότι γίνονται διάφορα πράγματα. Παλιότερα όλοι οι άνθρωποι λέγαμε ότι για να αλλάξεις και μία πέτρα μέσα στο Ναύπλιο θα πρέπει να το συζητάς πολύ. Εδώ δεν έχει γίνει καμία συζήτηση, επομένως αυθαίρετες αποφάσεις παίρνονται σήμερα από την Δημοτική Αρχή και επομένως θα πρέπει και εμείς να δούμε, να βρούμε τον μπούσουλά μας, να βρούμε τον προσανατολισμό μας. Θα πρέπει αυτές τις μέρες γίνεται ολόκληρο παιχνίδι με τα σκουπίδια. Πουλιώνται, έχουν μπει στο ΤΑΙΠΕΔ και ανακοινώνονται ότι θα χαθούν οικόπεδα μέσα από το Δήμο για τα
για το πρόβλημα του χρέους της χώρας. Επομένως, οι πολίτες γενικότερα θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας αυτές τις κινήσεις που θα πρέπει να στηρίξουμε τα συμφέροντα του τόπου μας. Ήδη ξεκίνησαν σε κάποια δημοτικά διαμέρισματα κάποιες κινήσεις. Προχθές έγινε στο Ανιφί για το νερό. Επομένως, θα πρέπει να δώσουν το παρόν ο κόσμος όλοι οι άνθρωποι που είναι προβληματισμένοι για το γίγνεσθε του Δήμου. Θα πρέπει να είναι σε αυτή τη Γενική Συνέλευση και καλό θα είναι να είναι τόσο μαζικοί που να μπορούν να πάρουν τέτοιες αποφάσεις που έτσι ώστε να μπορούμε να τις προωθήσουμε και να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε σαν πολίτες και σαν σκεπτόμενοι άνθρωποι. Με την ανοιχτή συνέλευση, παύλα πρόσκληση προς τους δημότες του Δήμου Ναυπλίων, θέλω να επισημάνω ότι τα ζητούμενα είναι δύο. Ένα, ότι το λόγο πρέπει επιτέλους να πάρουν οι πολίτες και δεύτερο, ότι ό,τι υγιές μπορεί και πρέπει να προκύψει είναι μέσα από ενωτικές διαδικασίες. Εμείς αυτό, σαν πρωτοβουλία ατόμων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σαν άτομα που μετέχουμε σε δημοτικά συμβούλια ή μετήχαμε παλαιότερα, αλλά και ενεργοί πολίτες, θέλουμε να σταθούμε επικοδομητικά, συλλογικά και αγωνιστικά, ώστε η Δημοτική Αρχή να την κάνουμε ανάχωμα, προκειμένου να μην περάσουν οι μνημονιακές πολιτικές οι οποίες πλήττουν βάναυσα τους δημότες και όλο το λαό είναι γνωστό, αλλά ειδικότερα στο Δήμο το δικό μας, τόσο σε θέματα τα ΙΠΕΔ, δηλαδή ξεπουλήματος των δημοσίων περιουσιών και κοινοχρήστων χώρων, από παραλιακούς μέχρι οικόπεδα και κτίρια μέσα στην πόλη του Δήμου Ναυπλίου, και δεύτερον, να προασπίσουμε και να επεκτείνουμε τις κοινωνικές, παύλα κοινωνικοπολιτικές υποδομές που θα κάνουν τη θέση των πολιτών ευκολότερη. Δηλαδή και τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί οι οποίοι πρέπει να επεκταθούν, και αυτά τα πράγματα τα θέτουμε στην κρίση των πολιτών, των συμπολιτών μας, των δημοτών του Δήμου Ναυπλίων, για να μπορέσουμε προοπτικά να υλοποιήσουμε κάτι επ' ωφελία αυτών. Βλέπουμε δύο δημοτικούς συμβούλους από διαφορετικές παρατάξεις να βρίσκονται επικεφαλής αυτής, θα το θεωρήσω έτσι, λόγω της συνέντευξης που δεν είναι. Όχι, δεν είναι επικεφαλής. Επικεφαλής αυτής της κίνησης. Επικεφαλής είναι οι συνυπογράφοντες, οι 46, οι 26. Καλέσατε δημοτικούς συμβούλους από όλες τις παρατάξεις. Από ποιες εννοείτε? Για την ώρα μετέχουμε δημοτική συμβουλή από την άλλη πρόταση και από την Ναυπλία πρωτεύουσα, που μέχρι τώρα υπήρχαν μορφοποιημένα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς με την ιδιότητά μας και σαν Δημοτική Σύμβουλη δεν ιδρύουμε άμεσα παράταξη. Μπορεί αυτό, αν προκύψει από τα πράγματα, να είναι το ερευνητέο. Στη φάση αυτή όμως παίρνουμε την πρωτοβουλία, όπως είπα, ενωτικά, διεκδικητικά, και να δώσουμε το βήμα και το λόγο στους πολίτες να συναποφασίσουν, για να δούμε τελικά ποια είναι και η κοινωνική αντιστοίχηση στον ευρύτερο δημόσιο χώρο. Μπερδέψατε τους αγρότες με επιχειρηματίες και τα χωράφια με σούπερ μάρκετ, δηλώνει μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κοδέλας κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας στη Βουλή σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Υπουργέ, συζητάμε και οι αγρότες της χώρας βρίσκονται στους δρόμους και στις πλατείες, υποκινούμενοι από την ανάγκη τους να επιβιώσουν και να ζουν αξιοπρεπώς από την καλλιέργεια της γης τους. Βρίσκονται στους δρόμους γιατί έχετε εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου φορολογική επίθεση με φόρο στα σπίτια, φόρο στα χωράφια, εξοντωτική φορολογία εισοδήματος, και για τα προϊόντα τους εξευτελίζονται και η παραγωγή απαξιώνεται. Όμως, σας το ξαναλέω, το αγροτικό ζήτημα, το αγροτικό πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα μόνο μίας τάξης, μιας κοινωνικής κατηγορίας. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία, αφού αυτό που κρίνεται είναι αν η Ελλάδα θα είναι μια χώρα που θα παράγει και θα μπορεί επομένως να έχει μια ανεξαρτησία και αυτοδυναμία, ή αν θα κατεδαφιστεί και αυτή η εναπομείνασα ύστερα από 25 χρόνια ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Και εδώ υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα για τη γεωργία ή χειρότερα? Και εδώ, κύριε Υπουργέ, η πραγματικότητα είναι πεισματάρα και δυστυχώς δεν συνενεί με την εικόνα που θέλετε να φτιάξετε. Το 2012 συνεχίστηκε η τάση εγκατάλειψης αγροτικής γης και είχαμε μείωση κατά 3,4% στην απασχόληση στο πρωτογενή τομέα. Είχαμε μείωση της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας κατά 4,4% το 2012 και κατά 3,9% το 2011. Είχαμε μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 20% την περίοδο 2009-2012. Είχαμε τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής κατά περίπου 22% την τετραετία 2009-2012, ενώ το κόστος ενέργειας αυξήθηκε κατά 64%, υπερβαίνοντας το 2012 το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Είχαμε ήδη αύξηση της φορολογίας κατά 93% για το 2013, ενώ έχουμε πλέον και την εφαρμογή του νέου φορολογικού για τους αγρότες με μηδενικό αφορολόγητο στα κέρδη και φορολόγηση 13% με μηδενικό αφορολόγητο και φορολόγηση 13% από το πρώτο ευρώ των κερδών. Και ακόμη μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουν οι αγρότες αν θα πληρώνουν το τέλος επιδιδεύματος 650 ευρώ. Παρόλα όσα είπατε, δεν υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα επιβαρυνθούν με τα λογιστικά έξοδα, με το φόρο, όπως είπα πριν, στα σπίτια, τα χωράφια, παντού. Μέρα με τη μέρα, λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω είναι η αγροτική γη και η παραγωγή να εγκαταλείπεται. Και δυστυχώς έχουμε χαθεί όλοι στη μετάφραση των δίθεν διευκρινιστικών που αφήνουν πολλά διευκρίνιστα όμως εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριοι βουλευτές, όλα αυτά και είναι καταστροφικά και δεν μπορούν να εφαρμοστούν με τον τρόπο και τα χρονοδιαγράμματα που τα Golden Boys στο Υπουργείο Οικονομικών και της Τρόικας μπέρδεψαν τον αγρότη με τον επιχειρηματία και το χωράφι με σούπερ μάρκετ και σχεδιάζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Χαμηλές τιμές και μικρή αγοραστική κίνηση αναφέρουν οι έμποροι της λαϊκής αγοράς στην Κόρινθο. Η εικόνα σήμερα είναι αποκαρδιωτική, δεν έχει κίνηση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας. Οι πρόωρες συντάξεις, ο τρόπος όπως δόθηκαν οι συντάξεις, έχουν και το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν έχουν λεφτά ο κόσμος, οπότε βλέπετε κι εσείς, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά δεξιά-αριστερά, η λαϊκή είναι άδεια. Πρώτα, είναι πολύ μπάγκι. Βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι συνάδελφοι σας διαμαρτύρονται στο παρελθόν, δεν ξέρω τώρα, ότι πολλοί δεν έχουν διάδειες. Κοιτάξτε να δείτε, από ανακρίβειες ναι. Μπορούμε να ακούμε ό,τι θέλουμε. Η ουσία είναι ότι το τελευταίο καιρό έχουν γίνει τρομερά εντατικοί έλεγχοι μέσα στον χώρο της λαϊκής αγοράς. Στις παρυφές γνωρίζουμε ότι μπορεί να βρίσκεται καμιά φορά κανένας. Αυτό δεν λέει τίποτα, όμως δεν νομίζω ότι αποτελεί πρόβλημα. Δύσκολα πάντως, δεν βγαίνει το ημεροκάματο, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε ότι όταν όλα έχουν στριμωχτεί τόσο πολύ και κάποιοι, ίσως και από αυτούς που ασκούν αυτό το επάγγελμα το δικό μας, είχαν μάθει να κάνουν λίγο πιο έξαλλη ζωή, αυτά δεν τους αρέσουν τώρα γιατί δεν κυκλοφορεί το χρήμα καθόλου. Λοιπόν, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η κατάσταση έχει πάει εκεί που έχει πάει και πρέπει να ζούμε συντηρητικά. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Τι πάει γίνει σήμερα? Τίποτα. Ένα ευρώ και τίποτα, δεν κινείται τίποτα. Να, κοίτα εδώ. Έχει πέσει πολύ η κίνηση. Ναι, πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν κινείται τίποτα. Δηλαδή όπως έρχεσαι έτσι φεύγετε. Ναι, να πουλάει ένα ευρώ και εσύ πόσο κλέβουν μέσα. Άστα να πάνε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Νάφλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής.
Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδισόγεια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδισόγεια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδισόγεια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751-051-586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Με προβλήματα ξεκινάει η χρονιά για τους νεφροπαθείς της Αργολίδας, όπως και όλες τις χώρες άλλωστε, αφού ο περιορισμός της συνταγογράφησης των γιατρών από το Υπουργείο σε ακριβά φάρμακα, όπως είναι των νεφροπαθών, δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα σε αυτούς, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών και Συμπαραστατών Αργολίδας, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, η οποία κάλεσε τα μέλη της και τους φίλους του Συλλόγου να κόψουν μαζί την πρωτοχρονιάτικη πίτα την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Άργους. Όπως και κάθε χρόνο, φέτος κόβουμε και πάλι την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου μας στο Εργατικό Κέντρο την Κυριακή 26 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί. Είναι μια ευκαιρία έτσι να συναντηθούμε όλοι μαζί, να πούμε τα χρόνια πολλά για την καινούργια χρονιά και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και από πλευράς υγείας και από πλευράς οικονομικών λόγω της κρίσης που υπάρχει, γιατί και εμάς όπως όλο τον κόσμο έχει αγγίξει και ακόμα πολύ περισσότερο τους νεφροπαθείς και εν γέννη τα άτομα με αναπηρία. Γιατί να αναλογιστούμε ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη και περισσότερα ποσό, ας πούμε, και οικονομικά, δηλαδή τα οικονομικά είναι σε πολύ χάλια κατάσταση οι άνθρωποι. Περικοπές έχουμε. Πάντα σε όλους τους τομείς, περικοπές και στις συντάξεις και στα επιδόματα, από ό,τι ακούγεται θα γίνουν και περικοπές σε κάποια επιδόματα. Ελπίζουμε να μην επιραχθεί το επίδομα το διατροφικό, γιατί χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για τις ανάγκες του νεφροπαθή. Βέβαια τώρα έχουμε τα προβλήματα με τα γνωστά προβλήματα με τη συνταγογράφηση, που έχει μπει κάποιο πλαφόν στους γιατρούς και έχουμε πρόβλημα με τη συνταγογράφηση των φαρμάκων μας. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να βγει μια εγκύκλειος από ό,τι είπαν από το Υπουργείο Υγείας, η οποία θα εξαιρεί τους νεφροπαθείς και τις μονάδες τεχνητού νεφρού και τις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, καθώς και τα μεταμοσχευτικά κέντρα, από το πλαφόν θα εξαιρεθούν οι γιατροί, δεν θα έχουν πλαφόν αυτοί οι γιατροί. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό, γιατί πραγματικά τα σκευάσματα είναι ακριβά, έτσι, δεν μπορεί δηλαδή να τηρείται το πλαφόν για τους νεφροπαθείς. Ακριβώς, να φανταστείτε, εδώ πέρα στη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο του Άργους, έχουμε δύο γιατρούς που συνταγογραφούν νεφρολόγους. Όταν δούμε ότι οι ενέσεις μόνο που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι είναι 45.000 ευρώ το μήνα και οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφήσουν μέχρι 50.000, από εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να γράψουν για 5 άτομα επιπλέον τα επιπλέον φάρμακα που χρειάζονται για αυτά που παίρνουν στο σπίτι. Αυτό είναι άμεσο όμως, έχει ήδη προχωρήσει. Έχουμε ήδη κάνει μέσω της Ομοσπονδίας, έχουμε κάνει ήδη ένα διάβημα στο Υπουργείο Υγείας, συζητήσαμε με τον κύριο Μπέζα. Μας είπε ότι θα περιμένουμε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη να μπορέσουμε να κάνουμε να βγει μια τέτοια υπουργική απόφαση που θα εξαιρεί τις μονάδες τεχνητού νεφρού από αυτούς τους γιατρούς που συνταγογραφούν στις μονάδες, για το λόγο ότι τα φάρμακα αυτά είναι υψηλού κόστους και δεν θα υπάρχει άλλη. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο κόσμος να πάρει τα φάρμακά του. Και θα έχουμε το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να γραφτούν, να πούμε ότι δεν μπορούν να γραφτούν και άλλα φάρμακα, γενώσιμα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Για τα φάρμακα. Ότι επειδή το μέτρο ξεκίνησε με το πλαφόν στους γιατρούς, αυτό πρέπει να είναι άμεση απόφαση, γιατί περνάει ο χρόνος. Πρέπει να είναι άμεσα η απόφαση να βγει αυτή και μέχρι τέλος του μήνα οπωσδήποτε, για το λόγο
ότι οι γιατροί έχουν συνταγογραφήσει τα φάρμακα του μήνα, έπιασε από τις 15 του μηνός και μετά που ισχύει αυτή η απόφαση και από εκεί και πέρα οι γιατροί τώρα μπορούν να συνταγογραφήσουν κάποια φάρμακα μέχρι τέλος του μήνα. Από 1η Φεβρουαρίου όμως θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν θα ξέρουν και δεν μπορούν να πούνε ότι θα συνταγογραφήσω, θα γράψω δηλαδή στον ένα ασθενή και δεν θα γράψω στον άλλον. Έτσι. Εγώ που μίλησα και με τη διευθύντρια, την κυρία Χίναρη, και με την κυρία Μπαχά, μου είπαν ότι η δική τους γνώμη, η δική τους κρίση είναι ότι θα γράψουν τα φάρμακα σε νευροπαθείς αυτά που πρέπει να γράψουν και δεν μπορούν να παρεκκλίνουν το ιατρικού πρωτοκόλλου. Έτσι, θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί οι γιατροί έρχονται σε μια δύσκολη θέση και μου είπαν, εάν δεν γράψουμε τα φάρμακα αυτά που πρέπει στον κάθε ασθενή, πώς αυτός ο ασθενής θα μπορέσει να κάνει τη θεραπεία του. Θα αναγκαστεί λοιπόν, ή να μπορεί, εάν μπορεί, που δεν θα μπορεί, γιατί κανένας δεν μπορεί με 300 ευρώ και 500 ευρώ σύνταξη, να πάρει τα φάρμακά του και να τα πληρώσει από την τσέπη του. Μόλον τα φάρμακα αξίζουν πολύ περισσότερα, κοστίζουν πολύ περισσότερα ακόμα και από τη σύνταξη του ασθενή. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα μπορεί και να ζήσει ο άνθρωπος, έτσι. Σε γνωστή αίθουσα στον Ναύπλιο, έκοψαν την πίτα τους και βράβευσαν τους πρωταθλητές της παρελθούσης χρονιάς. Τα μέλη της διοίκησης της Αργολικής Λέσχης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού 4x4 Ναυπλίου, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα με κρασάκι, φαγητό και χειροκρότημα των πρωταθλητών, οι οποίοι πήραν τα αναμνηστικά τους κύπελα. Να σας καλωσορίσω όλους, να ευχηθώ καλή χρονιά και υγεία τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό. Μας χρειάζονται και τα δύο για να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε δυνατοί παρά τα προβλήματα που έχουμε. Έτσι, λοιπόν, θα κόψουμε την πίτα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν απονομές, θα βραβεύσουν τους καλύτερους αθλητές της χρονιάς, μια και η λέσχη μας, ο σύλλογός μας, η Αργολική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού 4x4 Ναυπλίου, είναι επίσημο μέλος της Ομοσπονδίας για πρώτη χρονιά το 2013. Έγιναν αγώνες με οδηγούς αθλητές και όχι απλώς οδηγούς. Οι οδηγοί που τρέχουν αγώνες πλέον ονομάζονται και αθλητές. Έχουν βγάλει δελτίο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οπότε σωστό είναι να πηγαίνουμε πίσω στον προηγούμενο χρόνο και να αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχει κάνει ο καθένας σαν αθλητής. Λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά και καλούς αγώνες και υγεία και ευχαρίστηση σε ό,τι κάνετε. Παρά το ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά, όλοι μαζί αγωνιστήκαμε για να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη λέσχη. Προσπαθούμε να μην λείπει τίποτα και να ενώσουμε μαζί τα κίνητα, τα αγωνιστικά, τα εργαλεία τους αγωνιζόμενους μαζί με τους φίλους του 4x4. Επίσης αγώνα και εκδρομό. Επίσης έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι πολύ ευχάριστο σήμερα. Μας ήρθε η έκκληση από την Ομοσπονδία της έναρξης του τμήματος ΚΑΡ. Οπότε ο σύλλογος μας αυτή τη χρονιά θα έχει και 3 αγώνες ΚΑΡ. Αυτό απευθύνεται και είναι πολύ ενδιαφέρον για αυτούς που έχουν μικρά παιδιά. Για σένα. Πέραν, θέλω να αναφέρω και ονομαστικά τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία ήταν συμπαραστάτες, αγωγοί και έδωσαν τον καλύτερο σε αυτό. Είναι ο αντιπρόεδρος ο Δημήτρης ο Μαρίνης, ο οποίος απουσιάζεται στη στιγμή που πιστεύω να συνήθισε σε λίγο. Είναι ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, ο οποίος είναι γραμματέας. Είναι ο Βασιλόπουλος ο Δημήτρης, ο οποίος είναι ταμείας. Και είναι και ο Βεδεγίκας ο Σπύρος, που είναι ο οποίος είναι ειδικό γραμματέας. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε από το 2013. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα καλέσουμε τους αθλητές να τους βεβαίωσουν. Με πρώτο και καλύτερο σε επίδοση, ο οποίος δίμησε το σωματείο μας στο Πανελλήνιο, είναι ο Μαλούρδος ο Βασίλης και ο Πέτρος ο Κοστούρος, οι οποίοι βγήκανε πρώτοι στη κατηγορία Α8 στο Πανελλήνιο κύπελλο κομμάτι Running Sprint. Και τους καλούμε να έρθουν να τους βραβεύσουν. Παρακαλούμε τον Γιάννη, τον Στανόλη που είναι πρόσωπος του Υπουργού Αθλητισμού, να κάνει την πραγματικότητα.
καρτέλης, τρέχει στους δραγόνες ράλι το Μάρτινα, έχει διακριθεί για τις επιδόσεις του με ένα τσοφίσι λάτσι ρεύω. Με πολιτιστικές, καλλιτεχνικές εκπλήξεις και επίκαιρο θεατρικό πρόγραμμα, προγραμματίζει η αργολική πολιτιστική πρόταση Άργους να κόψει την πίτα της το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο θεατράκι της Οδού Ατρέως του Άργους και η διοίκηση καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της να παρευρεθούν και να υποδεχθούν τη νέα χρονιά. Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 25 του μηνός, στις 8 η ώρα θα κοπεί η πίτα του συλλόγου στο θέατρο της Οδού Ατρέως, στα γεφύρια του Άργους, και καλούμε όλες τις φίλες και τους φίλους να μοιραστούν αυτή τη βραδιά μαζί μας, καθώς υπάρχουν και εκπλήξεις που έχουν ετοιμαστεί από το σκηνοθέτη μας τον Νικόλα Ταρατόρη. Θα υπάρχει ένα μονόπρακτο του Ζαν Κοκτώ, το οποίο είναι πολύ επίκαιρο για το ψέμα και την αλήθεια. Από τη χοροδία με τον Γιάννη Νόνη θα παρουσιαστούν κομμάτια της νέας δουλειάς που προετοιμάζεται και θα υπάρχει επίσης και μια πολύ μικρή έκθεση με έργα της Αργυρός Καρύμπακα που φέτος μας έκανε την τιμή και μας έδωσε τη χαρά να μας χαρίσει έργα της για το ημερολόγιο του 2014. Ήταν μια χρονιά αρκετά καλή, πιστεύουμε, θα κάνουμε και τον απολογισμό μας. Μια χρονιά στην οποία κατορθώσαμε και πάλι να μεταφέρουμε έργα των Ελλήνων και ξένων δημιουργών σε όλη σχεδόν την Αργολίδα και πιστεύουμε να έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε, καθώς επιμένουμε στο ότι με τον πολιτισμό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την κρίση. Είμαστε μέσα στην κρίση, ανθεί πάντα ο πολιτισμός, έτσι είναι, γιατί οι άνθρωποι συνενώνονται. Οι άνθρωποι συνενώνονται, επιβεβαιώνονται οι δεσμοί και νομίζω ότι ισχυροποιείται και η κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ μας. Άλλωστε είναι μέσα στο πνεύμα του Έλληνα και ο αυτοσαρκασμός και η σάτιρα. Σίγουρα, σίγουρα. Και γι' αυτό καλούμε όλες τις φίλες και τους φίλους στην κοπή της πίτας για να δουν και από κοντά αυτό το μονόπρακτο του Ζαν Κοκτώ που είναι ένα από τα καλύτερα που έχουν παιχτεί. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο. Μην ξεχνάτε, όλα τα δελτία ειδήσεων της DR τηλεόρασης μπορείτε να τα παρακολουθείτε και από το website www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Επόμενη ενημέρωση σας από την DR τηλεόραση στις 11 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ, 100% τοπική δυναμική αλυσίδα, με 3 καταστήματα, Ηρακλέους 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Προσφορές εβδομάδας. Τώρα που ο τόπος μας έχει περισσότερο ανάγκη το νερό, το έχουμε πάλι σε προσφορά. Νερό Λουτρακίου Ιδρία 1,5 λίτρου, η εξάδα 99 λεπτά. Το σετ αλληλεγγύης περιέχει 1 κιλό ζάχαρη, 2 πακέτα χυμό ντομάτας πασάτα, μαζί 2 πακέτα φασόλια μέτρια, 2 πακέτα φακές, 2 πακέτα ρύζι νιχάκι, 2 πακέτα μακαρόνια. Όλα μαζί μόνο 7,85. Με τέτοια τιμή όλοι μπορούμε. Μπούτια κοτόπουλου φρεσκοκατεψυγμένα το κιλό 1,96. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων Νεομάτ υγρό 40 μεζούρων μόνο 4,95. Λεμόνια φρέσκα και ζουμερά Άργους το κιλό 79 λεπτά. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Νανού Ντόνατς. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του ΧΑΣΠ. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Νανού Ντόνατς. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Νανού Ντόνατς. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 22008.
Από το 1979 κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και χιόνια στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι νότι, νοτιοδυτική ισχυρή έως πολύ ισχυρή και τοπικά στα πελάγια θυελλώδης. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από μείον 2 έως 10 βαθμούς, στα δυτικά από 3 έως 13, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 2 έως 14 και στα νησιά από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και χιόνια στα ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν νότι, νοτιοδυτική ισχυρή έως πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.